Αγαπημένα μου παιδιά, σήμερα θα σα διαβάσω μια ιστορία για ένα καλικάντζαρο. Τι είναι όμω οι καλικάντζαροι, Οι καλικάντζαρι ή καρκατζέλια είναι πλάσματα σκανταλιάρικα που ζουν κάτω από τη γη και ανεβαίνουν για να κάνουν σκανταλιέ στην περίοδο του Χριστουγέννου. Φεύγουν όμω την ημέρα των φώτων. Σε άλλου λόγου υπάρχουν και κάποια αντίστοιχα, κάτι παρόμοια πλάσματα που λέγονται εξωτικά. Elves. Η ιστορία που θα σα διαβάσω σήμερα είναι αυτή. Είναι για ένα τέτοιο καλικάντζαρο και λέγεται Τα Χριστούγεννα του Σκανταλίνου. Την έγραψε η κυρία Βεατρίκη Κάντζολα Σαμπατάκου και την εικονογράφησε η Ντανιέλα Σταματιάδη. Τα Χριστούγεννα του Σκανταλίνου. Μια φορά και έναν καιρό ήρθανε τα πάνω κάτω. Ή μάλλον ήρθανε τα κάτω πάνω, αφού τα καλικατζαράκια μυρίστηκαν τι δίπλε και τα μελομακάρονα, φόρεσαν τα καλά του κουφάκια και όπως κάθε χρόνο ανέβηκαν στη γη να γλεντήσουν. Γιατί Χριστούγεννα χωρίς παγανά είναι σαν κουραμπιές χωρίς αμύγδαλο. Αυτό το ξέρει ακόμη και η γάτα μου, η Παρδάλο, που μόλις ακούσει το όνομά τους, κρύβεται με ένα πίδο στο καλάθι του πλεξίματος. Μιαου! Τα φοβάται, επειδή είναι λιγουλάκι κακομούτσουνα όπως ξέρετε. Πώς, δεν ξέρετε. Θέλετε να πείτε πως δεν τα έχετε δει ποτέ σας. Μ, δύσκολο να σας τα περιγράψω τότε πως είναι τα αγγελάκια με τα χρυσά δαχτυλιδωτά, μπουκλάκια και τα τριανταφυλένια μαγουλάκια. Ε, καμία σχέση. Τα καλυκατζαράκια μοιάζουν πιο πολύ με εξωτικά, στο πιο μαύρη δερό τους. Λένε μάλιστα ότι μια φορά που κάποιο από αυτά κοιτάχτηκε στον καθρέφτη, τρόμαξε τόσο που ακόμα τρέχει. Ό,τι τους λείπει σε μπόι βέβαια, το έχουν σε πονηριά, γι' αυτό δεν τα παίρνουμε χαμπάρι. Μα μέσα στη σιγαλιά της νύχτας ακούγεται συχνά το περιπεκτικό του τραγουδάκι. Χαχαχα, την αρχή. Τα λικάνδαρη μικρή, πεινασμένη, πονηρή. Χοχοχο, χαχαχα, μυριστήκαμε γλυκά. Είναι η μόνη μας δουλειά, το φαΐκι σκανδαλιά. σκανταλιά. Εκείνη τη χρονιά ακολούθησαν πιστά τις οδηγίες του αρχικαλικάντζαρου και έκαναν ό,τι πρέπει να κάνει κάθε σωστό καλικαντζαράκι. Κόψοχόλιασαν τις γριές για να τους πέσει το ταψί με τη μυζηθρόπιτα Έβαλαν κόκκινο πιπέρι στην πίπα του παππού, άλυψαν την κουπαστή τη σκάλα με μέλι, άδειασαν το κιούπι με το λάδι και το γέμισαν ξύδι, έσπασαν το σταμνί με το νερό, έκρυψαν βατραχάκια στι τσέπε των αγοριών, έδεσαν κρυφά κόμπο τα κοτσιδάκια των κοριτσιών και φυσικά τρύπωσαν παντού και έφαγαν ό,τι βρήκαν. Τιγανίτε, λουκάνικα, χριστόψωμα, δεν άφησαν μύτε το σιρόπι στο βάζο με το γλυκό. Όλα τα ωραία πράγματα όμω κάποτε τελειώνουν. Έτσι έφτασε και το δωδεκάμερο στο τέλο του. Απόψε είναι η τελευταία μα νύχτα στον κόσμο των ανθρώπων για φέτο, του θύμισε ο αρχικαλικάτζαρο. Μόλι λαλήσει ο πρώτο πετεινό, πρέπει να του δίνουμε. Αλλιώ δεν θα μπορέσουμε να ξαναγυρίσουμε στη χώρα μα. Α φάμε και α πιούμε του σκασμού, λοιπόν. Και λίγο πριν χαράξει, θα συναντηθούμε στο φράχτη, δίπλα στο πηγάδι για αναχώρηση. Εντάξει. Εντάξει, αρχιγέ, φώναξαν όλα τα καλικατζαράκια και σκόρπισαν δεξιά και αριστερά. Μόνο ο Σκανταλίνο, το πιο μικροκαμωμένο και άτακτο, έδειχνε διστακτικό, σαν κάτι να βασάνιζε το μυαλουδάκι του. Γιατί έμεινε πίσω, εσύ, παραξενεύτηκε ο αρχικαλικάτζαρο. Σκέφτομαι, αποκρίθηκε συλλογισμένο. Α, κατάλαβα. Σκέφτεσαι που να έχουν κρύψει νοικοκυρέ τα τηγανόψωμα και τα μεζεδάκια. Σκοτίστηκα για τα τηγανόψωμα. Εγώ σκέφτομαι μήπω είναι καλύτερα να μην έρθω μαζί σα. Να καθίσω για πάντα εδώ στη γη. Ο αρχικαλικάτσερο ταράχτηκε τόσο που του πέσε από τα χέρια η πιατέλα με τα σκαλτσούνια που είχε βουτήξει πριν από λίγο. Την είχε πάρει ολόκληρη γιατί δεν μπορούσε να αποφασίσει πώς να αρπάξει. Τρελάθηκες. Τι σε έπιασε! Δεν αρέσει που είσαι καλικάτζαρο, τον ρώτησε. Όχι, δεν μ' αρέσει, απάντησε εκείνο. Μακάρι να μην ήμουν. Μα γιατί, μια χαρά είσαι. Με την ουρίτσα σου, τι αυτάρε σου, την ωραία σου μηταρόλα. Τι σου λείπει, Ξεκούραση. Αυτό μου λείπει. Δεν έχεις δίκιο. Αφού διακοπές έχουμε τώρα. Πίνουμε, τρώμε, πειράζουμε τον κόσμο. Ναι, αλλά για πόσο. Μόνο δώδεκα μερούλες το χρόνο. Και όλο τον υπόλοιπο χρόνο τι κάνουμε. Κρούτσου, κρούτσου, πριονίζουμε ασταμάτητα το δέντρο της γης. Δουλεύουμε δώδεκα μήνες και καθόμαστε δώδεκα μέρες. πέ μου, είναι δίκαιο αυτό. Ο αρχικαλκάντζαρος θα χρειάστηκε έχει γούστο να μου ξεσηκώσει και τους άλλους και να κατεβούν σε καμία απεργία», σκέφτηκε. Αποφάσισε λοιπόν να τον πάρει με το καλό. Α είναι», του είπε. «Βρες ένα σπιτικό που να σε θέλει και μείνε. Πρόσεξε όμως, αν το μετανιώσεις έχεις καιρό μόνο μέχρι το πρωί». «Έννοια σου και δεν θα το μετανιώσω. Η ζωή εδώ μου πάει πολύ», αποκρίθηκε το Καλκατζάρακι και έφυγε χοροπηδώντας να βρει που θα έμενε. Έβγαλε το μητερό του σκουφί και έξισε την κεφάλα του. Δύσκολο να διαλέξει. Όλα τα σπιτάκια ητούτου του χωριού ήταν όμορφα και παστρικά, μα τι πιο νόστιμε λιχουδιέ θυμόταν πω τι είχε φάει στον μπαρμπακρεμίδι. Α, η γυναίκα του και η ραμαρουλιό ήταν χρυσοχέρα. Εκεί θα βολευόταν λοιπόν. Γλίστρισε αθόρυβα στη σκοτεινή του κάμερα από το φρεγκίτι και αφουγκράστηκε. Φαίνεται πω έλειπαν. Τόσο το καλύτερο. Έτσι θα έριχνε με την ησυχία του μια πιο προσεκτική ματιά στην καινούργια του κατοικία. Προτού προλάβει όμω να κάνει βήμα, ακούστηκαν ομιλίε. Οχ, οι νοικοκυρίε γύριζαν και σίγουρα δεν θα χαίρονταν πολύ για τη γνωριμία. Α κρυφτώ και βλέπω μετά τι θα κάνω, σκέφτηκε ο Σκανταλλίνο και χώθηκε πίσω από τα ρούχα που κρέμονταν σε μια ξύλινη κρεμάστρα στον τοίχο. Η εξώθυρα άνοιξε τρίζοντα και σε λίγο ακούστηκε ο βήχα του <χει> <χει> που τραβούσε προς το κρεβάτι με συρτά βήματα, ακουμπώντας το χέρι της κυραμαρουλιός. «Μα το παμαρουλίτσα μου, δεν το έφαγα εγώ το χειρομέρι», παραπονιόταν. «Ούτε τα καρύδια για τη μιλόπιτα, ούτε τον τραχανά», ρωτούσε αυστηρά η γυναίκα του. «Ούτε τ' άγγιξα, να σε χαρώ». «Το κρασί, ποιος το κατέβασε στον πάτο, η γάτα μήπως». «Ιδέα δεν έχω, γυναίκα, αλλά μήπως μέρες που είναι Μα επισκέφτηκαν τίποτε παγανά. Η Μαρουλιό στέναξε βαθιά. Τι είναι αυτά που λε, γέρο μου. Ούτε καλικάντζαρος ούτε άνθρωπο, ούτε γείτονα. Κανένα δεν μαθαίνει μας; Μα γκούφιδε έχουμε μείνει. Αν είχαμε τουλάχιστον ένα παιδάκι, δεν θα περνούσαμε όλο μόναχοι τούτες τις χρονιάρε μέρε. Με μεταξύ μα, μουρμούρισε ο μπαρμπακρεμίδη, με στην μοναξιά, ακόμα και ένα καλοδεχούμενο θα ήταν. Η γυναίκα του όμως είχε άλλη γνώμη. «Δεν είμαστε καλά. Ας τσακώσω κανέναν τους εδώ μέσα και θα του δείξω με τον πλάστη που ανοίγω φίλο πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Για να μάθει να μας βίνει τη φωτιά στη θράκα και να ρημάζει τα φαγητά και τα καλούδια μας». «Ωχ!» έκανε ο Σκανταλίνος από την κρυψόνα του. «Εσύ βόγγηξες» ρώτησε η κυραμαρουλιό τον άντρα της. «Για να δω. Mm, σαν να είσαι ζεστός». Πόσου αμέσω το κρεβάτι, κι εγώ θα πάω να φέρω το γιατρό. Ο Μπαρπακρεμίδη πήγε να διαμαρτυρηθεί, αλλά επειδή ήξερε πω όταν η γυναίκα του είχε τα μπουρίνια τη, καλό ήταν να μην τη πηγαίνει κανεί κόντρα, έπεσε τελικά στο κρεβάτι και τράβηξε το πάπλωμα ω τα μουστάκια. σω τελικά να είναι καλύτερα να γυρίσω στου συντρόφου μου, ξέρω κατά πια τρομαγμένο ο Σκανταλίνο, γιατί ετούτη η θίτσα έχει άγριε διαθέσει. Ευκαιρία να την κοπανίσω τώρα που έφυγε και ο γέρος κουκουλώθηκε και δεν βλέπει. Μα, τι στο καλό, πώς μπερδεύτηκα έτσι με αυτό το παλιό πουκάμισο. Στη βιασύνη του να φύγει, το καλικαντζαράκι μπλέχτηκε σε ένα μακρύ άσπρο πουκάμισο του μπαρμπακρεμίδη, πάτησε το ένα μανίκι, σκόνταψε και πάρ το κάτω το σκαμνί μπροστά στο τζάκι. Ξαφνιασμένο ο μπαρμπακρεμίδη ανακάθισε στο κρεβάτι. «Ήρθατε το κιόλα γιατρέ μου, ρώτησε χαρούμενα. Γιατρό, Ποιο γιατρό. Ο Σκανταλίνο κοίταξε δεξιά, κοίταξε αριστερά, μα στο δωμάτιο δεν υπήρχε άλλο από αυτόν. Ε, λοιπόν, ούτε το φανταζόμουν πω άκανε τόσο γρήγορα η κυρία μου, συνέχισε ο Μπαρμπακρεμίδη. Θα έπαιρνα όρκο ότι δεν πέρασε πάνω από ένα λεπτό που κίνησε να σα βρει. Να βρει εμένα, ρώτησε δειλά ο Σκανταλίνο. Φυσικά, δεν είστε καινούριο γιατρό. Α, το κατάλαβα μέσα μόλι είδα την άσπρη σα μπλούζα. Ε, «Μπράβο, μπράβο. Δεν ξέρω πώς πάτε από όλα τα άλλα, αλλά το μάτι σας κόβει», έκανε το καλή «Λοιπόν, πώς σας φαίνεται το χωριό μας» «Πολύ πρώτο. Έχει απίθανα λουκάνικα και καταπληκτικά γλυκά» «Ορίστε» ε, ε, «Θέλω να πω πως μου αρέσει πολύ το δροσερό αεράκι, έτσι όπως φυσάει γλυκά» «Απού χάθηκε η προκομμένη να έρθει να σας τρατάρει κάτι» «Δεν πειράζει» Κερνιέμαι και μονάχο. Πώ, ε, βράχο. Λέω πω μου φαίνεται στη γερό σαν βράχος. βράχο. Αχ, για τρέμου. Καλά κρατιέμαι. Δεν λέω. Μα τελευταία με παιδεύει ένα κρύωμα και τρέχει η μύτη μου. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ή καθώ πρέπει μύτε δεν τρέχουν εδώ και εκεί. Κάθονται ήσυχα ήσυχα στη θέση του. Θέλω να πω πως είμαι συναχωμένο. Μην ανησυχείτε, φίλε μου. Πέσατε σε ειδικό. Τι ειδικό. Ειδικό στι συναχωμένε μύτε. Κάθε είδου μύτε. Μύτε μεγάλε και μύτε μικρέ. Μύτε απατάτες και μύτε μακρουλέ. Μύτε με φακίδε και μύτε με ελιέ. Μύτε, μιτούλες μυτόγγε. Όλε τι γιατρεύω εγώ. Και αν σε κάνω καλά, να μου τρυπήσει τη μύτη, μουρμούρισε ο Σκανταλίνος. Τι μου συμβουλεύετε λοιπόν, ρώτησε ο Μπαρμπακρεμίδη. Να είστε ευχαριστημένο που δεν είστε ελέφαντα, για φανταστείτε, αν αντί για τη μύτη σα έτρεχε η προβοσκίδα σα. Με πονάει και ο λαιμό μου. Να λέτε τότε ευτυχώ που δεν είστε καμιλοπάρδαλοι με δύο μέτρα λαιμό. Ε, για κάντε α, να δω. Πω, πω, γιατί είναι έτσι κόκκινο το λαιμό σα. Ξέρω εγώ, εσεί θα μου πείτε που είστε γιατρό. Ε, σωστά, το είχα ξεχάσει. Για να σκεφτούμε. Α, το βρήκα. Μήπω φάγατε σήμερα παντζάρια. Όχι, Κακός. Είναι πολύ θρεπτικά και υγιεινά. Α συνεχίσουμε την εξέταση. Μήπω έχετε και ρίγε. Εννοείται ρίγη, δηλαδή κρυάδε. Σιωπή. Δεν θα μου πείτε εσεί τι εννοώ. Εδώ δεν ξέρω εγώ. Θα ξέρετε εσεί. Πρωτό αν έχετε ρίγε. Μπιτζάμε με ρίγε. Έχω. Θαυμάσια. Να τι φορέσετε και να μείνετε μια εβδομάδα στο κρεβάτι. Μα τι σχέση έχουν οι Ρίγε με το κρύωμα. Μήπω έχω εγώ σχέση με την ιατρική, και θέλω να πω έχουν, και βέβαια έχουν. Έχει αποδειχτεί επιστημονικά. Καλά, γιατρέ μου, ό,τι πείτε. Θα μου πάρετε και την πίεση. Τι να την κάνω την πίεση σα, έχω δική μου. Νιώθω και ατονία να πιω κανένα τσαγάκι, κανένα φασκόμηλο. Δεν πίνετε καμιά μυρίτσα να κάνετε και κέφι να φάω και καμιά σου πίτσα. Πάτε καλύτερα καμιά μακαρονάδα με κοιμά, να σας πιάσει κιόλα. Ο Μπαρμπακρεμίδη σταυροκοπήθηκε. Τι παράξενα που τούτος τα έλεγε τούτο ο γιατρό. Θα σα γράψω και μια συνταγή για καραμέλε, είπε με σοβαρό ύφο ο Σκανταλίνο. Για χάπια θέλετε να πείτε. Όχι, για καραμέλε. Έχουν πολύ καλύτερη γεύση. Λοιπόν, θα τρώτε μια χούφτα χρωματιστέ καραμέλε πριν από κάθε γεύμα, και μια χούφτα μετά. Και θα γίνετε περδίκι. Για, τον πονόλεμο θα μου δώσετε κανένα σιρόπι. Βεβαίω, σιρόπι για λουκουμάδε. Εκείνη την ώρα άνοιξε την πόρτα και μπήκε η κυρία Μαρουλιό. Ποιο είναι τούτο, έκανε σαστισμένη. Ο γιατρό που μου στείλε, Μαρουλίτσα μου, απάντησε ο Μπαρμπακρεμίδη. Ποιο γιατρό, αφού δεν τον βρήκα, έλειπε, Μα τότε αυτό που με τσετάζει τόση ώρα ποιο είναι. Η γυναίκα του έβαλε τα γέλια. Αχ, καημένε, γέρασε και δεν βλέπει πια καλά. Να σα γράψω και ένα κολύριο για τα μάτια, πετάχτηκε ο Σκανταλίνος. Σώπα εσύ, μην αρπάξω το σκουπόξυλο, αγρίεψε η γυναίκα. Θα σου πω εγώ, άντρα μου, ποιο είναι. Είναι αυτό που μα έφαγε τι τηγανίτε, το χοιρινό, τη βασιλόπιτα. Για κοίτα πιο προσεκτικά τη φατσούλα του, τα μητερά του αυτιά την ουρίτσα που ξεπροβάλλει κάτω από το πουκάμισο, το δικό σου πουκάμισο, που φόρεσε για να σε ξεγελάσει, δεν το κατάλαβε ακόμα, είναι καλικάντζαρο. Ε, ναι λοιπόν, είπε ο Σκανταλλίνο, πετώντα το πουκάμισο, Ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση που σα έφερα, αλλά θέλω να αλλάξω ζωή, να μείνω για πάντα εδώ. Θέλετε να με κρατήσετε να σα κάνω συντροφιά, μια και δεν έχετε όπω άκουσα, παιδιά. Οι γέροι κοιτάχτηκαν κατάπληκτοι. Μήπω παράπιε και δεν ξέρει τι λε, τι θα κάνει εσύ στη γη. Βασικά θα κάθομαι. Βαρέθηκα το πριόνισμα. Θέλω να ζήσω σαν άνθρωπο. Και νομίζει ότι οι άνθρωποι όλο κάθονται. Ε, τόσα Χριστούγεννα και πρωτοχρονιέ που έχω έρθει, δεν του βλέπω να κάνουν και τίποτα άλλο. είναι επειδή όταν μα επισκέπτεστε εσεί οι καλικάντζαροι, έχουμε γιορτέ και διακοπέ. Ο Σκανταλλίνο έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Μια στιγμή, δηλαδή, δεν περνάτε έτσι και τον υπόλοιπο χρόνο. Μακάρι να ήταν έτσι, αλλά το ψωμί μα το βγάζουμε με κόπο. Στι πόλει, στα χωριά, στα σπίτια, στα χωράφια, στα γραφεία, στα μαγαζιά, στι θάλασσε και στα βουνά. Δουλεύουμε σκληρά για να μπορούμε τέτοιε μέρε να καθόμαστε και να χαιρόμαστε τα αγαθά τη δουλειά μα. Δουλειά. Κουράζομαι και μόνο που την ακούω τη λέξη δουλειά αν δεν υπάρχει κανένας που να μην χρειάζεται να δουλεύει. Μόνο τα παιδιά. Ο σκανταλίνος πέταξε το σκουφί του στον αέρα από χαρά. Ναι, αυτό ήταν. Τα ζούσε σαν παιδί. Ξένια στα χαρούμενα. Ξεκούραστα. Με θέλετε για παιδί σα, του ρώτησε με λαχτάρα. Μμ. Έκανε πονηρά ο μπαρβακρημίδης Αν θέλει να ζήσει σαν παιδί, δεν έχει πόρα να δοκιμάσει. Ζήτω, ο Είμαι παιδί! Θέλω τόπια, μπαλόνια, σοκολάτε, λιφιτζούρια, μπισκότα, μαλίτη γριά, παστέλι, παγωτό, αρκουδάκια, αυτοκινητάκια, τρενάκια, νερομπογιέ, πλαστελίνη, βόλου, στρατιωτάκια. Τελείωσε! Όχι, όχι, θέλω και ηλεκτρονικά παιχνίδια, για να μην ζηλεύω που θα έχουν τα άλλα παιδιά, και ένα καινούριο ποδήλατο. Και αθλητικά παπούτσια με αερόσολα, παρακαλώ, όχι οικονομία στα παπούτσια μου έτσι! γιατί είμαι πολύ ευαίσθητο και κλαίω και παράφωνα. Να σα δείξω. Όχι, παιδί μου, τον έκοψε ο Μπαρμπακρεμίδη. Δεν θα χρειαστεί. Σοβαρά, δηλαδή θα ικανοποιήσετε όλα τα λογικά και δίκαια αιτήματά μου. Φυσικά, ένα κανακάρι θα έχουμε και θα τον κακοκαρδίσουμε. Το καλικατζαράκι ένιωθε τρισευτυχισμένο. Τι εύκολο που ήταν τελικά, και εκείνο που δίσταζε. Και πότε θα μου πάρετε τα δωράκια μου, Μόλι μα φέρει του πρώτου καλού βαθμού από το σχολείο, απάντησε με λιστάλαχτα η κυρία Μαρουλιό. Ποιο σχολείο? Το σχολείο που θα πα από αύριο κιόλα. Μάλιστα θα πέσει νωρί νωρί για ύπνο και θα ξυπνήσει την ώρα σου και να μην αργήσει το πρώτο μάθημα. Τι, θα κάνω εγώ μάθημα. Αμέ, όλα τα παιδάκια κάνουν. Και θα πρέπει να είσαι καλό και προσεκτικό μαθητή. Γιατί αν ο δάσκαλο είναι αυστηρό, θα σε βάζει να γράφει και τιμωρία. Γιατί, τι άλλο θα έχω να γράφω. Ου, ένα σωρό χρήσιμα πραγματάκια. Αντιγραφή, ορθογραφία, καλλιγραφία, εκθεσούλε, αριθμητική. Φτάνει, φώναξε ο Σκανταλλίνο. Μη μου λέτε άλλα, νιώθω κιόλα ξεθεωμένο. Ουφ, τι τραβάνει οι μαθητέ. Τουλάχιστον θα την αράζω όταν έρχομαι σπίτι. Και βέβαια θα ξεκουράζεσαι, χρυσό μου, είπε η κυρά Μαρουλιό. Όταν τελειώνει τα γραψίματα και τα διαβάσματά σου, και αφού βοηθήσει τον γεροπατέρα σου να κουβαλήσει τα ξύλα για τον τζάκι, και δώσει και στη μανούλα σου ένα χεράκι στην κουζίνα, και έπειτα, σαν καλό παιδί, θα κάνει και ένα μπανάκι. Σκανταλί μου τα μαλλιά σηκώθηκαν όρθια από τη φρίκη. Τι, μπάνιο με νερό. Ε, με τι, με βυσινάδα. Μα εγώ μισό το νερό. Κουταμάρε, όλα τα καλά παιδάκια μου σχοβολούν καθαριότητα και σαπούνι. Σύμφορά μου, θα πρέπει να βάλω και σαπούνι. Τι άλλο να βάλεις, λαδολέμονο. Μα το συγχαίνω με το σαπούνι. Ανοησίες. Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά. Διαμαρτύρομαι. Εμένα δεν μου αρέσουν οι μισέ δουλειέ. Και μένα δεν μου αρέσει να μου αντιμιλούν. Τα καλά παιδάκια ακούν τη μαμά τους. Μα εγώ δεν είμαι καλό παιδάκι. Θα σε στρώσω εγώ και θα γίνεις και το γάλα σου θα το πίνεις όλο και τα δοντάκια σου θα πλένεις και ευγενικά θα μιλάς και τη ζακετούλα σου θα φοράς να μην κρυολογείς και το φάρμακό σου θα πίνεις όταν δύχεις και μέσα στο σπίτι θα βοηθάς και αν δεν ακούς θα τρως και μερικές τα μαλακά για να βάλεις μυαλό. Δύσκολα τα πράγματα σκέφτηκε ο σκανταλίνος. Δεν είμαι εγώ για τέτοια. Πώς θα ζήσω δίχως χωρατά και σκανδαλιές. Ε, μπαρμπακρεμίδι, Έκανα λάθο, ψέλισε κομπιάζοντα. Ε, δεν είναι αυτή η ζωή για μένα. Αποφάσισε λοιπόν να δεχτεί τον εαυτό σου όπω πραγματικά είναι, ρώτησε χαμογελώντα η κυρά Μαρουλιό. Με όλα τα καλά και τα στραβά του, αποκρίθηκε βιαστικά το καλκατζαράκι. Ποτέ πια δεν θα ξαναγυρέψω να γίνω κάτι άλλο. Λυπάμαι μόνο που δεν ήταν γραφτό να γίνουμε οικογένεια. Δεν γίναμε οικογένεια, μα θωρώ γίνομαι φίλη, γέλασε καλοκάγαθα και ο Μπαρμπακρεμίδη. Γι' αυτό του χρόνου σε περιμένουμε μαζί με την παρέα σου. Όχι κλεφτά, μα σαν μου Θα φάμε, θα πιούμε και θα διασκεδάσουμε μαζί. Τώρα τράβα εκεί όπου ανήκει, και κοίτα να μην ζηλεύει του άλλου, γιατί τα πράγματα δεν είναι πάντα όπω δείχνουν. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα, όταν ο Σκανταλίνος δρασκέλισε το φράχτη του περιβολιού και έσμιξε με το χαρούμενο σμάρι των το συντρόφων του. Ευτυχώ που είχαν βουτήξει μπόλικα φαγόσιμα, γιατί οι λαχτάρε που πέρασε του είχαν ανοίξει την όρεξη. Σε λίγο, καθώ κόρπιζαν οι τελευταίε σκιέ τη νύχτα, αντιχούσαν για άλλη μια φορά τα γελάκια και τα τραγουδάκια των καλικάντζαρων, που γινούσαν χορτάτοι και ευχαριστημένοι για τη μακρινή του χώρα. Και ανάμεσά του ξεχώριζε μια φωνούλα που ακολουθούσε το δικό τη σκοπό. Τι υπέροχο που είναι ο εαυτό μου, δεν χορταίνω λιμερή να τον θαυμάζω. Και για όλα τα καλά αυτού του κόσμου, το μονάκριβο εαυτό μου δεν αλλάζω.